μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργάνωσαν τον Υπηαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Μέρης Ράπτου και η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας με θέμα «Φροντίζω την υγεία μου, αναπτύσσομαι σωστά». Η δήλωση αυτή γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Ένωση Παιδιάτρων της Νομού Λαρίσης. Για μας το θέμα το σημερινό, το «Μεγαλώνω σωστά, αναπτύσσουμε σωστά», είναι ένα θέμα που μας απασχολεί περισσότερο για να εμφυτεύσουμε και στη συνείδηση των γονέων, αλλά και κυρίως στη συνείδηση των μικρών των παιδιών και στη συνείδηση των εκπαιδευτικών, των ανθρώπων που ασχολούνται με τα μικρά παιδιά, έναν σωστό ολοκληρωμένο τρόπο υγιεινής ζωής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου ρόφου των εκπαιδευτηρίων Μέρης Ράπτου και τη συντόνισε η παιδίατρος και πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας, Τζίνα Νταμάγκα. Μεγάλη χαρά, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των εκπαιδευτηρίων Ράπτου για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τους γονείς και τα παιδιά. Τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, για τις υιογενείς λοιμώξεις στα σχολεία που είναι και μείζον ζήτημα αυτή την εποχή, τα εμβόλια που μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά, τη σωστή διατροφή κατά τη σχολική περίοδο και βέβαια τη σωματική υγιεινή και την προετοιμασία για το σχολείο. Όπως σημείωσε η κυρία Νταμάγκα, η μετάδοση λοιμώξεων είναι ευκολότερη και συχνότερη, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, εξαιτίας της αύξησης παραμονής των παιδιών και των ενηλίκων σε κλειστούς χώρους. Πάντοτε θέλουμε να έχουμε τα παιδιά μας πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα για το σχολείο, με σωστούς κανόνες σωματικής υγιεινής, καλό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή το να πηγαίνουμε στο σχολείο όταν έχουμε ιώσεις ή λοιμώξεις, καθόμαστε στο σπίτι μέχρι το παιδί να γίνει τελείως καλά. Πάντα έχουμε ένα αντισηπτικό μαζί μας στο σχολείο για να καθαρίζουμε τα χέρια. Η σωστή διατροφή μπορεί να προφυλάξει. Πάντα θέλουμε φρούτα, λαχανικά στα παιδιά μας, σωστές μερίδες και να αποφύγουμε την ιδιαίτερα τη ζάχαρη και το πολύ αλάτι, τα οποία προστατεύουν για το μέλλον και τα εγγύα και την καρδιά. Και βέβαια θέλουμε και τροφές πλούσιες σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα για να βοηθούν τον εγκέφαλο. Επίσης, κάνουμε όλα τα εμβόλια σε συνεργασία με τον παιδίατρο και πάντοτε αναζητούμε τη σωστή επαγγελματική συμβουλή όταν δεν είμαστε σίγουροι για το τι συμβαίνει στο παιδί μας.